Χαίρετε αγαπητοί μου φίλοι και σήμερα μαζί στην εκπομπή μας Μηνύματα Ορθοδοξίας. Ο προαιώνιος Κύριος ιστορικά εμφανίζεται για να δώσει την αλήθεια στον κόσμο και ο πρόλογος της ιστορίας του Χριστού είναι ότι ο ίδιος κατήλθε εκ του ουρανού και όπως παρατηρεί ο Άγιος Ιερώνυμος, για να ηρεμήσει το πνεύμα του ανθρώπου, χρειάζεται οπωσδήποτε να γνωρίζει την αλήθεια. Αλλά είναι γνωστό επίσης ότι ούτε η προ-Χριστού, ούτε η μετά-Χριστού φιλοσοφία κατάφερε να οδηγήσει την ανθρωπότητα στην αλήθεια. Γι' αυτό λοιπόν, τόσο πολύ απογοητεύτηκαν οι φιλόσοφοι μέσω της φιλοσοφίας, της αρχαίας και της νέας φιλοσοφίας, ώστε κάποιος έδωσε τον ορισμό της ιστορίας σαν ιστορία των πλανών της ανθρωπότητας. Και παρατηρεί και ο Πασχάλ ότι είμαστε ανίκανοι να αντιληφθούμε τέλεια την αλήθεια, αλλά πάλι ανίκανοι είμαστε αν δεν προσπαθήσουμε να βρούμε αυτή την αλήθεια. Και τόσοι και τόσοι άνθρωποι προσπάθησαν με άλλο τρόπο να καταπνίξουν τη φωνή της αλήθειας μέσα μας, τη συνειδήσεώς μας αυτής, αλλά δεν μπόρεσαν, διότι αυτή είναι βαλμένη καλά από το Θεό μέσα στη συνείδησή μας, η δίψα για την αλήθεια. Αφού λοιπόν έχει τόση δύναμη η αλήθεια, γιατί δεν μπορούμε να τη βρούμε μέσω της φιλοσοφίας? Και μήπως εκείνη η ίδια, επειδή δεν μπορέσαμε εμείς, η αλήθεια αυτή ήρθε και μας βρήκε, η ίδια? Αφού λοιπόν με την θεοποίηση των ανθρώπων και των ηρώων οι άνθρωποι δεν βρήκαν αλήθεια και δεν ανέβηκαν αυτοί προς την αλήθεια, τότε αναγκάστηκε η ίδια η αλήθεια να κατέβει σε εμάς τους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν είναι και το ρεζουμέ, θα λέγαμε, το περιεχόμενο, ο δυνατός πρόλογος που κάνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης πριν να περιγράψει τον επίγειο βίο του Χριστού μας. Τι κάνει? Μας παρουσιάζει θεολογικά από πάνω προς τα κάτω, γι' αυτό λέγεται υψηπετής, διότι αρχίζει από την ιδιότητα του Θεού και μας δείχνει ότι για λόγους προνοίας έρχεται η αλήθεια εν χρόνο και εμφανίζεται. Και θα δούμε λοιπόν τώρα πώς αυτή η προαιώνια ύπαρξης του Λόγου, που είναι στους στίχους 1 έως 5 του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, μας πληροφορούν. Εν αρχή ειν ο Λόγος. Ο Λόγος που αναφέρεται εδώ, αγαπητοί φίλοι, είναι με λάμδα κεφαλαίο. Γιατί? Διότι ο Λόγος είναι πρόσωπο. Ασφαλώς, όταν υπάρχει κεφαλαίο γράμμα στο Ευαγγέλιο, όπως είναι Άγιον Πνεύμα και τα δύο γράφονται με κεφαλαίο, και το Α και το Π, Άγιον Πνεύμα, έτσι και Χριστός γράφεται με κεφαλαίο και Λόγος γράφεται με κεφαλαίο. Εν αρχή ειν ο Λόγος. Προ πάσης αρχής λοιπόν υπήρχε ο Λόγος. Προ πάσης αρχής υπήρχε ο Θεός και Λόγος του Πατρός, ο Υιός του Πατρός. Μα πότε πριν? Πριν από κάθε άγγελο, πριν από κάθε κόσμο, πριν από κάθε οτιδήποτε κτιστό έκανε ο Θεός, υπήρχε ο Λόγος. Γιατί υπήρχε? Διότι μέσω του Λόγου έγιναν τα πάντα. Θα μας το πει σε λίγο ο Ιωάννης, ότι μέσω αυτού του Λόγου έγιναν όλα. Και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν. Αυτό δηλώνει το αίδιο του Λόγου, που σημαίνει πρόσωπο Λόγος. Και εδώ μας τονίζει το συν αίδιον, δηλαδή την ιδιαίτερη προσωπικότητα του Θεού Λόγου. Το συν αίδιον Λόγου και Πατρός, μας λένε οι πατέρες, δηλώνει το εξής. Ο Άγιος Χρυσόστομος μας λέει ότι Θεός προς Θεόν είναι εν υποστάση μία.
ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας τον ονομάζει τον Λόγο Θεόν, διότι λέγει Θεός είναι ο Λόγος. Και δεν πρέπει, αγαπητοί μου, να παραξενευτούμε, διότι παραλείπεται το άρθρο, όπως λένε μερικοί, ο Θεός είναι ο Λόγος, αλλά Θεός είναι ο Λόγος, διότι και ο Απόστολος Παύλος Θεός ενεφανίστη λέει. Έτσι. Εν μορφή Θεού υπάρχουν, ουκ αρπαγμών ηγήσατο, το είναι ίσα Θεό. Αλλά και στους Ρωμαίους πάλι ο Απόστολος Παύλος πατήρ ονομάζεται και πατήρ του Υιού και Υιός του Πατρός. Πατήρ του Υιού και Υιός του Πατρός. Του μεγάλου Σωτήρος και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Το Κυρίου τι σημαίνει? Θεού σημαίνει. Εκεί λοιπόν τονίζεται το προαιώνιο του Λόγου, ότι υπήρχε πρώτης κτήσεως και ότι είναι ίσα με το Θεό ο Λόγος. Αυτά λοιπόν τα βλέπουμε αρχή-αρχή στον Ιωάννη. Και συνεχίζει, ούτως ειν εν αρχή προς τον Θεόν, και ο στίχος αυτός θα δούμε ότι συντέμνει και επαναλαμβάνει κατά κάποιο τρόπο την επανάληψη αυτή, τη θεότητα του Λόγου. Οι προηγούμενοι δύο στίχοι δήλωναν τη σχέση της Θείας Φύσεως και οι 3 και 5 δηλώνουν τη σχέση του Λόγου προς τον κόσμο και συγκεκριμένως άπαντα δι' αυτού εγένοντο και χωρίς αυτού εγένοντο ουδέν ο γέγονε, ουδέ εν ο γέγονε. Δηλαδή, όλα όσα βλέπουμε έγιναν διά του Λόγου, ο Θεός διά του Λόγου δημιουργεί τον κόσμο, η Αγία Τριάς μάλλον έτσι δημιουργεί διά του Λόγου, άρα ο Υιός που είναι ο Λόγος φτιάχνει τον κόσμο, ο Πατήρ φτιάχνει διά του Υιού των κόσμων και του Αγίου Πνεύματος και αυτές οι αλήθειες δηλώνονται σε αυτό ακριβώς το στίχο. Έτσι λοιπόν έχουμε τη θεότητα του Λόγου με κεφαλαίο, την υπόσταση που είναι πρόσωπο ο Λόγος γιατί γράφεται με γράμμα κεφαλαίο. Και αυτός ήταν απαρχής προς το Θεό. Οι δύο προηγούμενοι μας δήλωναν το Λόγο σε σχέση με τη Θεία του Φύση, ενώ οι ακόλουθοι, 3 και 5, μας δηλώνουν τη σχέση του προς τον κόσμο. Γιατί στο στίχο 3 μας λέει ότι πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο εν ουδέν, ούτε ένα δηλαδή δεν έγινε, τίποτα απολύτως δεν υπάρχει που να μην έγινε δια του Λόγου, δια του Υιού του Θεού. Κόσμος, άγγελοι, αρχάγγελοι, κυριότητες, δαίμονες, οι δαίμονες ήταν άγγελοι, επομένως συμπεριλαμβάνονται στη δημιουργία των αγγέλων οι δαίμονες. Αυτοί εξέπεσαν κατόπιν. Χωρίς λοιπόν αυτή τη δύναμη δεν μπορεί να γίνει τίποτα σε αυτόν τον κόσμο. Διότι ο Κύριος έφτιαξε τον κόσμο και ο Κύριος τον συντηρεί τον κόσμο. Αλλά έγιναν όλα απευθείας δι' αυτού και έτσι ο τρίτος στίχος εκφράζει τον Υιό ως δημιουργό. Και ο στίχος 4 τονίζει τον Χριστό ως προνοητή και αναδημιουργό. «Εν αυτό ζωήν ειν», λέει, «και ζωή ειν το φως των ανθρώπων». Άρα, ο Χριστός ονομάζεται ζωή εδώ. Κατά τον Ιερό Χριστοστομοτόζουμε αυτό, ζωή, αυτοζωή, δεν δηλώνει μόνο τη δημιουργία, αλλά και την πρόνοια που έχει ο Θεός, διότι δεν έφτιαξε τον κόσμο και τον άφησε στην τύχη του, αλλά προνοεί για τον κόσμο, εργάζεται για τον κόσμο ο Θεός. Και εννοεί βεβαίως της πνευματικής και ηθικής ζωής, γιατί αυτό το φως φωτίζει το νου και οδηγεί εις την αλήθεια. Αυτός λοιπόν είναι η ζωή και το φως των ανθρώπων. Δεν λέει μόνο των Ιουδαίων. Τόσο τολμηρά μιλάει ο Ιωάννης για την εποχή του, που αν οι Ιουδαίοι το διάβαζαν έσκυζαν τα ρούχα τους. Γιατί σου λέει υπάρχει και Θεός που να προνοεί και για τους άλλους. Εμείς έχουμε μόνο αυτόν για μας. Στη συνέχεια ο Ευαγγελιστής Ιωάννης με τη λέξη φως τονίζει τη δύναμη του Χριστού. Και λέει
Είναι το φως του αληθινών που φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο. Και πιο κάτω. Εις τα ίδια ήρθε και ήδη αυτόν ου παρέλαβον. Λοιπόν, εδώ μας λέει ότι πρώτον δεν θα νικηθεί ποτέ το φως από το σκοτάδι και είναι πάρα πολύ φανερό αυτό ότι δεν πρόκειται να γίνει το φως να νικηθεί ποτέ από το σκοτάδι, έτσι δεν είναι? Και αυτό σημαίνει την δύναμη και την αιωνιότητα του Χριστού. Και σκοτία σημαίνει το σκοτάδι αλλά και την πεπτοκία φύση του ανθρώπου, η οποία βρίσκεται στο σκοτάδι, διότι εάν δεν βρίσκεται στο σκοτάδι ο άνθρωπος, γιατί να έρθει το φως στον κόσμο να τον φωτίσει, έτσι δεν είναι? Και αυτό το φως, λέει, φωτίζει και λάμπει όμορφο και ισχυρό. Και γι' αυτό μας λέει ότι η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Δηλαδή, έχουμε εδώ και ένα δεύτερο, ότι ο λόγος εμφανίζεται στον κόσμο ιστορικός. Γι' αυτό και ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής του Χριστού, έρχεται και αρχίζει να εξιστορεί από τον Ιωάννη τον πρόδρομο. Γιατί? Για να μας κάνει εισαγωγή. Γιατί λέει, εγένετο άνθρωπος, ο οποίος ήρθε, έτσι εγένετο λέει, και αυτό δηλώνει ότι είναι πρόδρομος του Χριστού, γεννήθηκε δηλαδή χρονικά ο Ιωάννης, και λέει ότι ήταν απεσταλμένος από το Θεό. Εδώ τονίζεται η Θεία Αποστολή την οποία είχε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Και πιο κάτω. Ούτως, αυτός ήρθε για να μαρτυρήσει. Δηλαδή, αυτός είναι ο μάρτυρας του Χριστού, ο οποίος θα πει ότι ο Χριστός είναι το φως, για να πιστέψουν όλοι στον Χριστό και όχι σε Αυτόν. Διότι τον είχαν παρεξηγήσει και νόμιζαν ότι αυτό είναι ο Χριστός, επειδή είχε μεγάλη δύναμη ο Ιωάννης. Νομίζανε ο κόσμος ότι είναι μάρτυρας του φωτός. Και όμως ο Ιωάννης τους είπε ότι όχι, εγώ δεν ήρθα για να είμαι το φως του κόσμου, διότι υπάρχει άλλος ο οποίος είναι το φως του κόσμου. Εγώ ήρθα για να σας δείξω το φως σε εσάς τους Ιουδαίους, οι οποίοι κοιμάστε και δεν μπορείτε να το δείτε μόνοι σας. Ήθελε να μαρτυρήσει για τον Χριστό, αλλά καθή στιγμή μαρτυρούσε, θα μπορούσε να θεωρηθεί και ανώτερος του Χριστού. Οπότε τι θα γινότανε? Θα πίστευαν στον Ιωάννη. Γι' αυτό λέει, δεν είναι ο Ιωάννης το φως, αλλά εκείνος ο οποίος έρχεται να μαρτυρήσει για το φως. Έτσι. Λοιπόν, τώρα ήρθε ο Ιωάννης και μαρτυρεί και λέει ότι ο Χριστός είναι το φως το αληθινό και ότι εγώ δεν είμαι ο Μεσσίας, αλλά ο Χριστός, Μεσσίας λέγεται ο Χριστός, στα ελληνικά είναι Χριστός, στα αραμαϊκά είναι Μεσσίας. Είναι το φως το οποίο φωτίζει όλους τους ανθρώπους γενικώς. Αλλά και κάθε άνθρωπο ξεχωριστά φωτίζει ο Λόγος του Θεού, ο Χριστός. Αυτό μας δείχνει το υπερφυσικό φως της χάριτος που φωτίζει τη διάνοια του ανθρώπου. Και εξηγεί περισσότερο ο Ιωάννης ότι αυτό το φως δεν είναι ένα φως εξωτερικό του οφθαλμού, αλλά φωτίζει το μυαλό του ανθρώπου. Και στο στίχο 10 θα μας πει ότι είναι στον κόσμο το φως, εν το κόσμο είναι, και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο. Και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω. Για να μην νομίζουν δηλαδή ότι ο Χριστός ήταν από τον κόσμο, ένας κοσμικός άρχοντας, έτσι. Γι' αυτό τους λέει ότι δεν είναι κοσμικός ο Χριστός, είναι υπερκόσμιος. Δηλαδή έρχεται από τον ουρανό, κατεβαίνει από τον ουρανό ο Χριστός. Εδώ η λέξη κόσμος, αγαπητοί αδελφοί, έχει την έννοια του ταραχώδους πλήθους, της μάζας, του χίδιν όχλου αυτού που λιτζάρει τους ανθρώπους και λέει ζήτω, ας πούμε, σε μια στιγμή και μετά σκοτώστε τον, ας πούμε, αυτός ο όχλος. Όχι κάποιοι εκλεκτοί άνθρωποι οι οποίοι δεν συμπεριφέρονται με την ψυχολογία του όχλου. Γι' αυτό να προσέχουμε να μην συμπεριφερόμεθα όπως ο όχλος
Ξαφνικά κάποιος μπορεί να δώσει σύνθημα μέσα σε μια μάζα και να πει σκοτώστε τον αυτό και να πέσουν όλοι και να τον εποδοπατήσουν. Δεν τους στοιχίζει σε τίποτα να το κάνουν, διότι δεν αισθάνονται ηθική ενοχή, επειδή είναι πολλοί. Εμείς όμως πρέπει να αισθανόμαστε διακεκριμένη ηθική ενοχή, προσωπική. Ο χριστιανός έχει να δώσει λόγο για τη δική του ψυχή και αν ξέρει αυτό το πράγμα, δεν τον ενδιαφέρει τι κάνει η μάζα, ούτε μπορεί να παρασυρθεί από τη μάζα. Διότι δεν έχει το δικαιολογητικό, το ψεύτικο δικαιολογητικό που έχει ο κοσμικός άνθρωπος. Είμαστε χίλιοι και τον σκοτώσαμε και δεν έγινε τίποτα. Εσύ τον σκότωσες. Αφού τον επάτησες, πώς βγάζεις τον εαυτό σου έξω από τη δολοφονία, τη στιγμή που είσαι κι εσύ ένας από αυτούς που δολοφόνησε. Έτσι σκέφτεται ο όχλος. Λοιπόν, γι' αυτό λέγεται κόσμος και κοσμική νοοτροπία. Αυτή την έννοια εννοεί κόσμος στο Ευαγγέλιο, το ξέρουμε αυτό. Δεν εννοεί τους πάντες και τους αγίους ανθρώπους και τους προφήτες και τους αγίους όλους σαν κόσμο, αλλά τον χίδιν, ας πούμε, όχλο, κάπως έτσι. Και τώρα, αρχή και βάση υιοθεσίας. Και αντίθετα από ό,τι πιστεύουν οι αιρετικοί, μας δίνει το δικαίωμα να γίνουμε νέες υπάρξεις και αυτό είναι καρπός μυστικής θείας επεμβάσεως, διότι κατόπιν παρακάτω λέει όχι από αίμα και θέλημα σάρκας, ούτε από θέλημα ανδρός, από θέλημα Θεού εγεννήθησα. Μας αναφέρει το αίμα εδώ, γιατί ξέρετε το αίμα είναι το πιο κύριο σχεδόν ζωοποιών συστατικό του σώματος, ζωογόνο συστατικό. Λίγος αίμα δηλαδή ο άνθρωπος δεν ζει, λίγος πόδι μπορεί να ζήσει, λίγος μάτι, λίγος αυτή, λίγος χέρι μπορεί να ζήσει, λίγος αίμα όμως δεν ζει ο άνθρωπος. Και έτσι λοιπόν έρχεται τώρα μια άλλη γέννηση, η οποία δεν είναι από θέλημα ανθρώπων, αλλά από θέλημα Θεού. Αυτό σημαίνει πνευματική γέννηση και το λέει αυτό για όσους δεν πιστεύουν στην ανώτερη αυτή γέννηση. Υπάρχει η κατασάρκαν γέννηση και η πνευματική γέννηση. Γι' αυτό λέγεται και πνευματικός πατέρας, έτσι. Ο πνευματικός μας, λες, είναι ο πνευματικός μου πατέρας. Διότι σε νουθετεί ως προς τα πνευματικά ζητήματα, τα οποία δεν μπορεί ο πατέρας ο σαρκικός να σε προχωρήσει εκεί. Γι' αυτό χρειαζόμαστε και πνευματικούς πατέρες να έχουμε. Η Ορθοδοξία έχει την παράδοση αυτή που κάθε χριστιανός πρέπει να έχει τον πνευματικό του πατέρα, τον εξομολόγο του, τον γέροντά του, όπως θέλουμε να το πούμε. Στο Άγιον Όρος τον λένε ο γέροντάς μου. Μου είπε αυτό να κάνω, ο γέροντάς μου, και κάνω υπακοή στο γέροντα, διότι άνευτης υπακοής αυτή στο γέροντα δεν είναι δυνατόν να υπάρχει πνευματική ζωή. Και είναι απαραίτητος αυτός ο πνευματικός άνθρωπός μας, πατέρας μας, για τον εξής απλούστατο λόγο. Διότι όσο και απλούς να είναι στο μυαλό και να μην είναι απαίδευτο και να μην είναι μορφωμένος πάρα πολύ, σας λέω εγώ, κανείς μπορεί να είναι πιο μορφωμένος στον πνευματικό του πατέρα, να έχει διαβάσει πιο πολύ θεολογία, να ξέρει πιο πολλά για το άκτιστο φως, για το ένα, για το άλλο, για τα υψηλά της θεολογίας. Και αν έχει όμως ένα πνευματικό αγράμματο, εν τούτης, να έχει την υπόψη στο εξής, ότι ο Θεός φωτίζει τον πνευματικό χάρη του πιστού παιδιού. Δηλαδή, χάριν ημών φωτίζεται ο πνευματικός μας. Διότι ο πνευματικός έχει επικοινωνία με τον Θεό την ώρα που γίνεται η εξομολόγηση και η άφεση των αμαρτιών, διότι είναι μυστήριο, όπως είπαμε, και εκείνη την ώρα μπορεί να λάβει μια πληροφορία την οποία το δικό μας μυαλό, το πολυμήχανο και έξυπνο, να μην έχει συλλάβει και να είναι απλή αυτή η απάντηση. Πόσες φορές το έχουμε δει αυτό, ένας πνευματικός ο οποίος δεν γνωρίζει πράγματα πολλά, να σου λέει το σωστό τρόπο της λύσης ενός προβλήματος. Πάρτε παράδειγμα τον πατέρα Πορφύριο. Ήταν του δημοτικού. Κι όμως πήγαιναν οι γιατροί και τον συμβουλεύονταν και του λέγανε: έχουμε αυτό το πρόβλημα. Τι θα γίνει με αυτή την κοπέλα, ας πούμε, την εγχείρηση. Διότι έδειξε εκεί ότι πραγματικά είχε επαφή με το Άγιο Πνεύμα ο πατήρ Πορφύριος και έλυνε προβλήματα ιατρικά. Τον εκαλούσαν στα ιατρικά συμβούλια ένα αγράμματο, διότι ναι, με ένα αγράμματο κατά κόσμο, αλλά υψηλών κατά Θεό άνθρωπο, ο οποίος είχε επαφή με το Θεό. Με το Άγιο Πνεύμα. Χάνει τη ταπεινώσεως λοιπόν ότι παίρνουμε ένα πνευματικό τον οποίο τον βλέπουμε καλό, αλλά μπορεί να μην είναι πολύ εγγράμματος και εμείς να είμαστε πιο εγγράμματοι από αυτόν. Αυτό δείχνει και τη δική μας ταπείνωση και σας παρακαλώ να το προσέξετε αυτό και να μην ζητάτε πνευματικούς
φωστήρες της ανθρωπότητος, να πάτε σε αυτούς, μέγα βασίλειο, υπάρχουν και απλοί πνευματικοί οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους τέλεια, όπως και οι μεγάλοι πνευματικοί. Βέβαια, καλό είναι να διαλέξει κανείς τον πνευματικό του. Δεν λέμε να μην διαλέξει τον πνευματικό του, να τον διαλέξει και προσεκτικά. Αλλά να μην νομίζει ότι η δική του ευφυΐα είναι εκείνη που δρά την ώρα της εξομολογήσεως και την ώρα της συμβουλής. Είναι η ευλογία του Θεού, είναι ο λόγος του Θεού που έρχεται μέσω του πνευματικού λόγω της ταπεινώσεως που δείχνουμε εμείς. Δεν ξέρω αν είχα πει και άλλη μια φορά το παράδειγμα αυτό, όπου ένας πατριάρχης Κωνσταντινούπολης πήγαινε και εξομολογείται σε ένα ξυπόλυτο ασκητή στο Άγιον Όρος. Και είπε, χαριτολογώντας ο πατριάρχης σε ένα φίλο του, μου άλλαξε τα φώτα, λέει. Δεν θα με αφήσει να κοινωνήσω 40 μέρες, λέει, επειδή έκανα κάτι, λέει. Όχι πολύ σπουδαίο, λέει. Τι να κάνω. Και ο πατριάρχης υπάκουσε τον ξυπόλυτο ασκητή του Αγίου Όρους, ο οποίος του μίλησε αυστερά. Του είπε, κοίταξε να δεις, τι είναι αυτά που κάνεις. Θα κάνεις τούτο και εκείνο και εκείνο. Είδατε ένα μεγαλείο μέσα στην Ορθοδοξία που υπάρχει. Που κανονικά ένας πατριάρχης δεν μιλάει με έναν ζητιάνο, με έναν που δεν έχει να βάλει παπούτσια. Κι όμως αυτός που δεν είχε να βάλει παπούτσια ήταν ο πνευματικός του. Ήταν ο άνθρωπος του Θεού που τον συμβούλευε τι θα κάνει και πώς θα διοικήσει το πατριαρχείο του. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Το θέλημα του Θεού λοιπόν είναι πάνω από το θέλημα της σάρκας του ανθρώπου. Και αν το εννοήσουμε αυτό το πράγμα, θα δείξουμε μια προθυμία άξια της δωρεάς του Θεού. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο στίχο 14 μας λέει: «Ο λόγος σάρξε γένετο και σκήνωσε εν ημίν και θεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας». Λοιπόν, τι σημαίνει τώρα αυτό? Η λέξη σάρκα, έτσι, είναι η ασθενής ανθρώπινη φύσης, η οποία στο Χριστό έχει το εξής ιδιαίτερο ιδίωμα. Δεν κληρονομείται αμαρτία στη σάρκα του Χριστού, διότι δεν γίνεται από άνδρα, από σπέρμα η σάρκα του Χριστού, αλλά από Πνεύμα Άγιο. Γι' αυτό το λόγο έχει την απόλυτη αναμαρτησία η σάρκα του Χριστού. Γι' αυτό θυμάστε και στον Ευαγγελιστή Ματθαίο που είχαμε πει παλιότερα, πήγε στο νερό, λέει, και βγήκε αμέσως. Βαφτίστηκε, αλλά δεν βαφτίστηκε όπως οι άλλοι άνθρωποι, να κάτσει μέσα στο νερό έτσι μέχρι το λαιμό εδώ και να λέει τις αμαρτίες του όπως κάνανε τότε οι Ιουδαίοι. Και ο Ιωάννης μαρτυρεί περί αυτού και κέκραγε λέγον, ούτως ειν ον είπον ο πίσω μου ερχόμενος έμπροσθεν μου γέγονε, ότι πρώτος μου είναι. Μα πώς, Ιωάννη πρόδρομε, αφού γεννήθηκες 6 μήνες πριν από τον Χριστό, δεν είσαι έστω μισό χρόνο μεγαλύτερος? Όχι, διότι ο Λόγος, ο Υιός του Θεού και Λόγος, είναι πριν να γεννηθεί ο πρώτος άνθρωπος, πριν να γεννηθεί ο ήλιος, πριν να γίνει μάλλον όλη η κτήσης. Και αυτή είναι η ένδοξη μορφή του Λόγου, την οποία λέει θεασάμεθα τη δόξα αυτού, δόξα η οποία έρχεται από τον Πατέρα. Το ότι είδαμε δηλαδή, θεασόμεθα όπως λέει εδώ το ρήμα, θέωμε, θα πει βλέπω, έτσι. Και λέει ότι είναι μάρτυρας της δόξας. Δηλαδή, γίνεται μάρτυρας της όλης καταστάσεως του Χριστού ο Ιωάννης, ο οποίος τον μαρτυρεί σαν Υιό Θεού και Θεό και Μεσσία. Εξαρκώς γέννησης είναι η γέννηση η δική μας. Έχουμε πει και άλλες φορές ότι υπάρχουν πολλών ειδών γεννήσεις, έτσι. Έχουμε τον Αδάμ να γίνεται από χώμα. Έχουμε την Εύα να γίνεται από το σώμα του Αδάμ, από την πλευρά του Αδάμ, όχι από το κεφάλι για να μην είναι εξουσία του Αδάμ, ούτε από τα πόδια για να μην είναι κλωτσοσκούφι του Αδάμ, αλλά εν ίσης όρης από την πλευρά που πάνε να πει είμαστε ίσοι. Απλώς έχασε αυτή την ισότητα η γυναίκα επειδή αυτή εξέπεσε απρώτη από το δέλεαρ του σατανά. Αλλά ο Θεός της έφτιαξε να είναι ίσοι. Να έχουν τα ίσα δικαιώματα όπως και πρέπει να έχει ο άντρας με τη γυναίκα τα ίσα δικαιώματα δηλαδή. Οι διαφορές αυτές που έχουν είναι φυσικές διαφορές για την εξυπηρέτηση ενός της ζωής.
η γυναίκα γεννάει, άλλοι λένε ο άνδρας γεννάει, εν πάση περιπτώσει η γυναίκα κυοφορεί και ο άνδρας και στις παλαιότερες κοινωνίες εφρόντιζε την οικογένειά του με όλες τις δυνάμεις να ταΐσει και να αποτίσει την οικογένεια, τη γυναίκα, τα παιδιά, τον πατέρα του και την μητέρα του κλπ. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτή τη γέννηση του Αδάμ και της Εύας. Αλλά έχουμε και μια τρίτη γέννηση, όπως βλέπουμε εδώ, η οποία γίνεται άνωθεν, δι' Αγίου Πνεύματος. Του Χριστού η γέννηση ασφαλώς δεν είναι σαν τη δική μας και σαν του Αδάμ. Και έχουμε το τέταρτο είδος γεννήσεως που γίνεται από δύο γονείς όπως είμαστε εμείς. Μία η γέννηση του Αδάμ, δύο η θέλη της Εύας, τρίτη του Χριστού μας και τέταρτη ημών των ανθρώπων των θνητών. Τώρα η επιστήμη θέλει να κάνει και άλλου είδους γεννήσεις, έτσι ξέρουμε. Με τα σωλήνα και με τα εξωσωματικά και όλα αυτά και όλα αυτά. Και κάποιοι ψευδώς νομίζουν ότι μπορεί να κάνουν και από έναν άνθρωπο έναν άλλο άνθρωπο. Με την κλωνοποίηση. Αλλά όλα τα πειράματα αποτυγχάνουν γιατί ο άνθρωπος άμα δεν έχει άλλο υλικό γεννητικό από άλλον άνθρωπο δεν γεννιέται υγιής. Παίρνει του μοναδικού γόνου τις ιδιότητες, τις κακές ιδιότητες μεγενθυμένες. Δηλαδή, αν ο πατέρας είναι ο γόνος, ας το πούμε έτσι, αυτός που θα γίνει ο κλονισμός, έτσι, ας πούμε ότι είμαι εγώ και θέλω να γίνει κλωνοποίηση. Κλωνισμός λέγεται κανονικά στην ιατρική επιστήμη από παλιά. Εν πάση περιπτώσει, επεκράτησε αυτό στον μίντια που λέγεται κλωνοποίηση. Λοιπόν, εάν δώσω εγώ ένα κύτταρό μου για να γίνει κλωνοποίηση, θα πολλαπλασιαστούν οι ατέλειές μου στον καινούριο γαμέτη, δηλαδή στο κύτταρο αυτό το οποίο θα πάρει από μένα. Γίνονται από δύο κύτταρα, οι δύο γαμέτες, το άριο και το σπερματός ο άριος, όπως ξέρουμε στην κανονική μορφή της γεννήσεως. Τώρα, όταν είναι μόνο ένας, τι γίνεται. Όπως ο πυρήνας του ενός κυττάρου θα χωριστεί και δεν πάρει άλλα στοιχεία από άλλο και αρχίσει να γίνεται το μορίδιο, αυτό δηλαδή που είναι σαν μούρο, έτσι, και μετά σαν ψαράκι, και μετά σαν βατραχάκι και μετά γίνεται άνθρωπος, αυτό θα κληρονομήσει τέτοιες ιδιότητες κακές από τα δικά μου κακά γονίδια, διότι έχουμε και καλά και κακά γονίδια μέσα μας, δηλαδή νοσηρά γονίδια, νοσογόνα γονίδια και γονίδια υγιή, που τα δικά μου, οι δικές μου αναμαλίες, οι μικρές έστω που δεν φαίνονται εδώ, που υπάρχουν σε κάθε άνθρωπο, θα μεγενθηθούν στο κλωνοποιημένο μου κύτταρο. Και έτσι, αν δεν βλέπω καλά και είμαι μύωπας και έχω μυωπία 2 βαθμούς, το παιδί θα έχει 10 βαθμούς μυωπία. Αν εγώ είμαι αλλεργικός και μόλις ρουφήξω τη σκόνη την άνοιξη, πρίζεται η μύτη μου και παθαίνω άσθημα, το παιδί θα πάθει αμέσως άσθημα και δεν θα το προλάβουμε. Γι' αυτό λοιπόν, ο Θεός ξέροντας ότι μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει στην αποκοτιά, να δημιουργήσει νέα πράγματα από αυτά που έχει κάνει ο ίδιος, πρόβλεψε να παίρνετε το κύτταρο αυτό, το γονιμοποιημένο κύτταρο, από δύο κύτταρα. Από το αρσενικό και το θηλυκό κύτταρο, δηλαδή να πηγαίνει το σπερματοζωάριο, να τρυπάει το οάριο, να γονιμοποιεί το οάριο και να δημιουργείται από δύο πλέον γεννητικά υλικά το καινούριο κύτταρο. Και τι γίνεται, ας πούμε και αυτό, που είναι ιατρική βέβαια και δεν μας αφορά τώρα, αλλά ας το πούμε μιας και ξεκινήσαμε, ένας χαρακτήρας νοσηρός ενός γονιδίου, του πατέρα ας πούμε, καλύπτεται από τα γονίδια της μητέρας τα οποία είναι υγιέστερα. Και έτσι βελτιώνεται η κατάσταση του νέου ατόμου. Και αντιθέτως, ένας χαρακτήρας της γυναίκας, αν έχει μεσογειακή αναιμία, ας πούμε η γυναίκα, ή στίγμα, ή ελάχιστο 30-20% μεσογειακό στίγμα, και ο άντρας είναι τελείως υγιής, το παιδί θα πάρει μόνο 10%. Αυτό λοιπόν το έκανε ο Θεός με τέλειο τρόπο και θα έχει κάνει και άλλα χιλιάδες άλλα πράγματα τέλεια που η ιατρική σιγά σιγά τα βρίσκει και σιγά σιγά ο σωστός επιστήμονας λέει «Μέγας είσαι Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου», όπως είπε και ο πρώτος αστροναύτης, ο οποίος είδε λέει από μακριά τη σελήνη, μάλλον τη γη, γύρισε και είδε τη γη, μια τεράστια μπάλα στο διάστημα και είπε «Μέγας είσαι Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου». Έμεινε άναυδος ο άνθρωπος όταν είδε αυτό το θέαμα. Να συνεχίσουμε λοιπόν, γιατί μας μείνανε μόνο 10 λεπτά. Ο Ιησούς λοιπόν είναι γιος μόνο του Πατρός, δηλαδή του Θεού.
και ο οποίος είναι πλήρης χάριτος και αληθείας. Η χάρις, όπως ξέρουμε, χάρις, χάριτος, κάριτας το λένε στα λατινικά και στα ιταλικά και στα ισπανικά, κάρις, ενώ είναι ελληνική χάρις που λέμε εμείς, είναι ένα χάρισμα, δώρο που δίνει ο Θεός προς τον Υιό Του και προς όλους τους ανθρώπους. Ό,τι καλό έχουμε είναι από το Θεό, είναι χάρις του Θεού. Χαρίσματα τα λέμε έτσι, έχει πολλά χαρίσματα λέμε αυτός. Λοιπόν, η ενανθρώπιση του Θεού είναι το συνταρακτικότερο γεγονός της ιστορίας, αγαπητοί αδελφοί. Η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου. Και τώρα, αφού είπε ο Ιωάννης αυτά τα πράγματα που είπε και αφού είπαμε ότι ο Λόγος με κεφαλαίο είναι Θεός και αυτή είναι η αλήθεια η οποία κατέβηκε από τον ουρανό και θα ακούσει όλη η ανθρωπότητα τώρα τη διδασκαλία του Θεού. Αυτό που ποθεί κάθε ανθρώπινη ψυχή είναι, όπως είπαμε, η αλήθεια. Γι' αυτό λοιπόν και στα γεγονότα πρώτης γεννήσεως του Χριστού αναφέρει ο Ιωάννης τη γέννηση του προδρόμου, διότι αυτός είναι εκείνος ο οποίος θα δώσει μαρτυρία για το Μεσσία. Το βλέπουμε στο Λουκά, στο πρώτο κεφάλαιο αυτό, εκεί που λέει όταν στην Ιουδαία βασίλευε ο σκληρός Ηρώδης, ο σφαγέας δηλαδή των Ιππίων και τόσων άλλων συγγενών του σφαγέας, ζούσε στην Ιουδαία ένα ιερατικό ζεύγος, η Ζαχαρία και ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, συγγνώμη. Ο Ζαχαρίας ανήκε σε μια ιερατική τάξη και ήταν ένας από τους 24 απογόνους του Ααρών, γιατί εκεί υπήρχε η πρώτη ιεροσύνη, έτσι. Και μετά έγινε στους Λεβίτες, στη φυλή του Λεβί. Αλλά και η Ελισάβετ ήταν θυγατέρα και αυτή από την ίδια αρχιερατική οικογένεια και αυτό ζευγάρι είχε όχι μόνο σπουδαίους προγόνους, αλλά είχε και μεγάλη κοινωνική θέση. Η πρεσβυτέρα ήταν η Ελισάβετ και ο Ζαχαρίας, ο οποίος ήταν ιερέας. Η ιεροσύνη λοιπόν στο θεοκρατικό έργο των Εβραίων ήταν η σπουδαιότερη θέση, θα λέγαμε. Δεν ήταν η τόπο, ας πούμε, άρχοντες του λαού ήταν τότε αυτοί. Και βλέπουμε ο Ζαχαρίας ότι είναι ταπεινός άνθρωπος, δεν γοητεύεται, δεν απογοητεύεται ούτε από αυτά που γίνονται στην εποχή του, αλλά σταθερά και διατηρούν μια ζωή δίκαιη ενώπιον του Θεού και θεοφιλή, δηλαδή που άρεσε στο Θεό αυτό το ζευγάρι, παρόλο που δεν είχαν, όπως είπαμε, παιδιά μέχρι μεγάλης ηλικίας. Λοιπόν, τη Θεία Νομοθεσία παρακολουθούσαν σαν διαταγή του Θεού και σαν νόμο του Θεού, όπως όλοι οι ευσεβείς άνθρωποι και αυτοί οι δύο. Δεν είχαν όμως παιδί και τότε, στην εποχή εκείνη, ήταν μια μεγάλη δοκιμασία, διότι εκείνος ο οποίος δεν είχε παιδιά τότε ήταν σε μια πολύ άσχημη μοίρα, τον θεωρούσαν έτσι υποδέστερο άνθρωπο. Κοιτάτε σήμερα που αυτά δεν έχουν θέση, αλλά τότε μπορούσε να απελπιστεί κανείς, ένα ζευγάρι ειδικά, το οποίο έκανε προσπάθειες και ο Θεός δεν του δίνε, διότι θεωρούσαν κιόλας ότι δεν το ευλογεί ο Θεός το ζευγάρι αυτό και δεν κρίνει να πούμε ότι είναι ικανό να έχει ένα παιδί. Που δεν είναι έτσι στην πραγματικότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει, τότε έτσι το πίστευαν αυτοί οι άνθρωποι. Μας αναφέρει λοιπόν ο Λουκάς το περιστατικό αυτό και λέει ότι αυτή τη δοκιμασία της ατεκνίας την υπέστησαν με υπομονή, ούτε κατέφευγαν σε μαγικά γιατροσόφια όπως πολλοί άλλοι που κοιτάνε να κάνουν παιδί με τόσα και τόσα βάσανα και για γιατροσόφια, αλλά λένε πως το συνεχές αίτημά τους στο Θεό, το περιεχόμενο της προσευχής τους ήταν μια αίτηση να αποκτήσουν παιδί, παρακαλούσαν το Θεό δηλαδή να αποκτήσουν Θεό, παιδί. Και
ο κόσμος είχε στιγματίσει τη γνώμη ότι αυτό το ζευγάρι θα γεννήσει το Μεσσία. Η Ελισάβετ είχε πνευματικές αρετές πολλές. Αλλά όμως αγόγιστα υπέμεινε την ατεκμία την οποία θεωρούσε ότι όχι τις επέβαλε, αλλά ο Θεός δεν ήθελε για κάποιο λόγο δικό του να τους δώσει ένα παιδί. Και αυτό έχει αποτέλεσμα τη δική της ταπείνωση και τη δοκιμασία αυτή. Αγόγιστα την είχε ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, οι γονείς του προδρόμου. Και δεν θα συνεχίσουμε να μιλάμε για τον πρόδρομο, αλλά θα κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση αυτών που είπαμε πριν, διότι έχει μεγάλη αξία. Θα συνεχίσουμε για τον πρόδρομο και πώς έδωσε την ομολογία του για τον Χριστό και είπε ότι εγώ δεν μπορώ να του λύσω ούτε τα παπούτσια, δεν είμαι άξιος. Γι' αυτό λοιπόν και έχει σημασία ο πρόδρομος και η ζωή του. Αλλά περισσότερη σημασία πρέπει να δώσουμε στο σημερινό τουλάχιστον για τον προαιώνιο λόγο. Είναι η ιστορική εμφάνιση λοιπόν της αληθείας του Χριστού, του Λόγου του Θεού. Κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση και για εκείνους που δεν άκουσαν από την αρχή. Είναι ο πρόλογος λοιπόν της ιστορίας του Χριστού. Κατ' αρχήν της δημιουργίας υπήρχε ο Υιός του Θεού, που εγεννήθη από τον Πατέρα ως άπειρος και ζωντανός λόγος από απειροτέλειο και πάνσοφο νου. Με λίγα λόγια, αγαπητοί φίλοι, μπορούμε να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι ο Χριστός είναι ο νους του Πατέρα, ο λόγος και ο νους του Πατέρα. Είναι η έκφραση δηλαδή. Και θα μου πεις πώς αντιλαμβάνεσαι τώρα, ιδιότητα είναι του Πατέρα ο λόγος? Όχι. Είναι πρόσωπο ο λόγος. Είναι τρία πρόσωπα τα οποία συνδέονται τόσο άρρηκτα με την αγάπη μεταξύ τους, που έχουν κοινές αποφάσεις. Δεν μπορεί η Αγία Τριάδα να διαφωνήσει σε ένα θέμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει την ελευθερία να διαφωνήσει, αλλά δεν γίνεται λόγω της αγάπης που συνδέει τα πρόσωπα να υπάρχει διαφωνία. Είναι μία η κρίσης και ένας ο Θεός. Αυτό είναι το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Και γι' αυτό οι αιρετικοί δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Και λέει, είναι ένας άνθρωπος με τρία κεφάλια, μου λέει κάποιος. Ούτε άνθρωπος είναι ο Θεός. Ο Χριστός μόνο έγινε άνθρωπος και διατήρησε και τη θεϊκή του υπόσταση. Γιατί ο Χριστός θα είναι πάντα θεάνθρωπος. Από τότε που σαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος, θα είναι για πάντα θεάνθρωπος ο Κύριος. Αλλά πριν να σαρκωθεί και να γίνει άνθρωπος, ο Λόγος, λέει, ήταν κοντά στο Θεό. Υπήρξε ενωμένος δηλαδή με το Θεό. Με την αγάπη αυτή τη συνθετική, τη συνεκτική αγάπη, την άρρηκτη αγάπη που έχουν τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Και αυτός είναι το φως και η ζωή των ανθρώπων. Αυτό να θυμόμαστε πριν κλείσουμε σήμερα, να θυμόμαστε ένα πράγμα. Ότι ο Χριστός είναι η ζωή και το φως των ανθρώπων. Δεν υπάρχει επομένως φωτισμένος άνθρωπος που να φωτίζεται από άλλο φως, εκτός αν φωτίζεται από τον Χριστό, που είναι το μόνο αληθινό φως. Το φως της αληθείας, η αλήθεια του φωτός αν θέλετε, ή η τέλεια αλήθεια, όχι σχετική ανθρώπινη αλήθεια, η αλήθεια των μαθηματικών, της γεωμετρίας, της φυσικής, των τρανζίστορ, της επιστήμης. Αυτές είναι αλήθειες οι οποίες μεταβάλλονται κατά κάποιο τρόπο κάθε χρόνο με την εφεύρεση νέων υλικών και νέων κατασκευών και νέων μεταρρυθμίσεων της ύλης και του χώρου και όλων αυτών των πραγμάτων. Ο Θεός όμως είναι αμετάβλητος, είναι Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα και είναι ένας Θεός και τρία πρόσωπα. Ο Υιός λοιπόν της Τριάδος είναι ο Λόγος με κεφαλαίο. Αυτό πολύ ωραία μας το δίνει ο Ιωάννης, θαυμάσια, τελειότερα από όλους τους άλλους. Και μας λέει ότι είναι το φως το αληθινό που φωτίζει κάθε άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο. Μας φωτίζει ο Θεός. Εμείς όμως κρυβόμαστε, όπως κάποιος μπορεί να κρυφτεί από τον ήλιο και να πάει σε ένα σκοτεινό υπόγειο, να μπει σε μια τρύπα μέσα 200 μέτρα στη γη και να μην θέλει να δει τον ήλιο. Αυτό είναι δικό του θέμα, του καθενός. Ο ήλιος όμως υπάρχει, δηλαδή ο Χριστός, η αλήθεια υπάρχει. Και ευτυχώς που υπάρχει, γιατί όσο καιρό είμαστε κρυμμένοι και δεν τη βλέπουμε, δεν χάνεται, γιατί υπάρχει. Και όταν βγούμε έξω από τη σπηλιά μας, από τα νοοτροπία μας,
από τη στραβοκεφαλιά μας, θέλετε, από την προηγούμενη μας ζωή της αμαρτίας, διότι η αμαρτία συσκοτίζει τον άνθρωπο και δεν μπαίνει το φως μέσα. Ο καθρέφτης δηλαδή της ψυχής του ανθρώπου, για να αντανακλά το φως του Χριστού, πρέπει να είναι καθαρός. Αν πάρεις έναν καθρέφτη και τον γεμίσεις πίσω, δεν θα μπορείς να δεις από την πίσω μεριά τίποτα, ούτε από την μπροστινή μεριά θα δεις τίποτα. Δεν αντανακλά δηλαδή η ψυχή του ανθρώπου αυτού το φως του Χριστού. Και αυτό το λέμε γιατί υπάρχουν σήμερα αιρετικοί, αυτοί που θα λέγαμε οικουμενιστές, που λένε όλοι οι ίδιοι ήταν. Λέει. Και ο Χριστός ήταν ίδιος, και ο άλλος ήταν ίδιος, και ο Μωάμεθ ήταν ίδιος, και ο ένας ήταν ίδιος. Κανένας δεν ήταν ίδιος ο Χριστός. Κανένας δεν κάθεται κοντά στον Πατέρα, παρά μόνο ο Χριστός. Βάσει αυτής της σκέψης λοιπόν, κάντε όλες τις άλλες σκέψεις. Πού θα πάνε οι άνθρωποι που δεν αγαπάνε και δεν ξέρουν τον Χριστό? Δεν θα πάνε κοντά στον Χριστό, κάπου αλλού θα πάνε. Θα πάνε μόνο εκείνοι που τον ξέρουν και τον αγαπάνε και τον εμπιστεύουν. Τα αφήνω σε εσάς, δική σας αντίληψη αυτά τα πράγματα, ότι μόνο ο Χριστός είναι το μοναδικό φως και αλήθεια του κόσμου, και με αυτή την αλήθεια, κρατώντας αυτή τη δογματική αλήθεια, να κάνουμε τις περαιτέρω σκέψεις και να δούμε τι είναι οι άλλοι άνθρωποι και γιατί και πώς, και τα αφήνω στη δική σας κρίση. Μέχρι εδώ λοιπόν, για σήμερα αγαπητοί φίλοι, να είστε καλά μέχρι την επόμενη μας εκπομπή, που αν θέλει ο Θεός, θα κάνουμε πάλι και θα είμαστε κοντά σας. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε εν Κυρίω. Με τη χαρά του αναστημένου μας Χριστού.